Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διαφορετική είναι η μουσική πρόταση που θα παρουσιάσουν στο Μέγαρο Μουσικής 12 αυστριακοί καλλιτέχνες που απαρτίζουν τη μοναδική ορχήστρα λαχανικών της Βιέννης για δεύτερη συνεχή βραδιά. Σήμερα, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οι συντελεστές ξεχώρισαν όταν αντικατέστησαν τα γνωστά μας μουσικά όργανα με φρέσκια λαχανικά, τα οποία δημιουργούνται για κάθε μια συναυλία που πρόκειται να δώσουν, ακόμη και για κάθε μία από τις πρόβες τους. Οι δύο παραστάσεις Θεσσαλονίκης είναι συμπαραγωγή των Δημητρίων και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στη δυτική πλευρά της πόλης, στο Μπλοκ 33, φιλοξενείται από εχθές Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου η εικαστική και θεατρική performance του Φίλιππου Τσιτσόπουλου υπό τον γενικό τίτλο Tonight We Love Each Other. Η εγκατάσταση που θα δούμε στη Θεσσαλονίκη συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τη φιλοσοφία και τη ζωγραφική, ενώ η προέλευσή της είναι αυστηρώς προσωπική και βιωματική. Η είσοδος για το κοινό στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Το πρόγραμμα της 3ης 27 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, για τα 406 Δημήτρια επιφυλάσσει μια ακόμη σημαντική παράσταση για δεύτερη ημέρα στο Θέατρο Άνετον, όπου στις 9 το βράδυ η εταιρεία θεάτρου Blue Black θα παρουσιάσει το έργο του Αυγούστου Στρίντμπελ, ο Πελεκάνος, σε σκηνοθεσία της Σίλβιας Λιούλιου. Παίζουν οι ηθοποιοί Λαέρτης Βασιλείου και Μιλτιάδης Φιωρέντζης. Η εβδομάδα θα συνεχιστεί με χορό από την Ισπανία με την ομάδα Ultra Danza την 5η 29 Σεπτεμβρίου στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που θα εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Μια ιστορική μουσική ανασκόπηση της Θεσσαλονίκης από το 1900 μέχρι το 2000 παρουσιάστηκε εχθές στην εκδήλωση με τίτλο «Θεσσαλονίκη μου 1900-2000» στο Βαφοπούλου Πνευματικό Κέντρο. Η έκθεση του Νίκου Μπιλιλή με τον κουμέντα από την επαγγελματική του πορεία 1935-2011 στη Θεσσαλονίκη. Με ανάτυπα και πρωτότυπα φωτογραφιών Θεσσαλονίκης 1900-1965, με κινηματογραφικές φωτογραφίες αφήσεις γιγαντοαφήσεις ελληνικού και ξένου κινηματογράφου 1895-2005, η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι τις 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα εικαστικών εκδηλώσεων του Έκτου Ορόφου. Το Θέατρο Τέχνης Ακτής Αηλίου παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Utopics, ένα βότσαλο στη μνήμη», σε κείμενα και σκηνοθεσία Θωμά Βελισάρη. Η πρεμιέρα είναι την 5η 29 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Το κείμενο της παράστασης είναι μια σύνθεση βασισμένη σε κάποιες από τις αρχαίες κωμωδίες του Αριστοφάνη, συνδυασμένη με πρωτότυπα κείμενα που αφορούν στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Το μουσικό μέρος βασίζεται στο έργο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια, και σε επιλογές από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ξεκινάει τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με εντυπωσιακό τρόπο, υποδεχόμενη ένα από τους κορυφαίους σολίστες της εποχής μας, το Γάλλο φλαουτίστα Πατρίκ Γκαλουά, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των 406 Δημητρίων. Τη διεύθυνση της ορχήστρας θα έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Αλέξανδρος Μιράτ. Συνεχίζεται για 5η χρονιά το φαινόμενο Caveman του Rob Baker σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αναστασίας Παπαστάθη στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δίνει τη δική του εκδοχή στον άνθρωπο των σπηλαίων που πάνω από 200.000 θεατές στην Ελλάδα έχουν λατρέψει. Μια μοναδική παράσταση που οδηγεί σε απρόβλεπτες εξελίξεις με ανατροπές, εκπλήξεις και απογειωτικές εκρήξεις γέλιου. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό υπόλοιπο!